Την πλάτη του στην Κρήτη γυρίζουν οι Ρώσοι τουρίστες με την πτώση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου να μεταφράζεται στο 22% σύμφωνα με τον κύριο Μανώλη Πλαδενάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στους παράγοντες που έπαιξαν αρνητικό ρόλο στη μείωση των αφήξεων Ρώσων τουριστών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου, μέχρι στιγμής η πτώση από τη Ρωσία είναι στο 22%. Κοιτάξτε, είναι αρκετά μεγάλη πτώση, είναι πολλοί παράγοντες. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που υπάρχει στη Ρωσία, οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές, οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν. Δηλαδή, όταν εδώ έχουμε 22-23 βαθμούς, είχαμε μέχρι πρόσφατα στη Μόσχα είχε 30 και 32. Η μεγάλη πτώση είναι σίγουρα από τη ρώσικη αγορά. Η ιταλική αγορά έχει πέσει λίγο, τώρα αρχίζει και ανεβαίνει, αλλά γενικότερα το σύνολο του τουρισμού έχει πέσει σε όλο τον κλάδο. Δηλαδή δεν είναι μια συγκεκριμένη αγορά. Όλες οι αγορές έχουν πέσει. Όπως εκτιμά ο Μανώλης Απλαδενάκης, μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν η πτώση θα μεταφραστεί σε 100.000 Ρώσους τουρίστες μόνο στο Ηράκλειο. Η Τουρκία είναι πάντα δημοφιλής προορισμός, ταξιδεύουν πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια ταξιδεύουν εκεί πέρα, θα γεμίσουν τα καταλήματα, φαίνεται ότι πάνε γειτονές μας για άλλη μια χρονιά ρεκόρ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Περιμένουμε να υπάρξει μια μικρή ανάκαμψη. Θεωρούμε ότι θα κλείσουμε με μια πτώση γύρω στο 10% στο τέλος τη σεζόν. Θα είναι κάτω περίπου γύρω σε 100.000 κόσμο. Η Ελλάδα γύρισε πολιτικά και θρησκευτικά την πλάτη της στη Ρωσία, υποστηρίζει ο αντίπας Ιφάκης. Δεν έχουμε ξεχάσει τις απελάσεις των Ρώσων πολιτικών από την Ελλάδα μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Δεν έχουμε ξεχάσει τα γεγονότα της Εκκλησίας στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ομορφιά, δεν υπάρχει καλοπισμός, είναι όλα εγκαταλελειμμένα και εμείς μιλάμε για ανάπτυξη και αύξηση της τουριστικής περίοδου. Συγγνώμη, αλλά γινόμαστε αστείοι. Στο αναπτυξιακό έλλειμμα του νησιού και συνέλευση αναπτυξιακής πορείας για τον ελληνικό τουρισμό αποδίδει τη μείωση των Ρώσων επισκεπτών στο νησί μας ο αντίπας Ιφάκης, ο οποίος εκτιμά ότι η πτώση θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αφήσαμε λοιπόν το προϊόν μας να γεράσει. Δεν μας φταίει η Τουρκία. Εμείς μείναμε μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα που μας χάρισε ο Θεούλης. Εμείς δεν φτιάξαμε τίποτα. Και δεν έχουμε και σε σχέδιο να φτιάξουμε τίποτα. Δρόμους δεν έχουμε, αεροδρόμια δεν έχουμε. Έχουμε την ελπίδα ότι μετά από 5-10 χρόνια θα έχουμε ένα ΒΟΑΚ και ένα αεροδρόμιο, αλλά μετά από 5-10 χρόνια κάτι που το είχαμε ανάγκη πριν από 20 χρόνια. Συγγνώμη. Φέτο οι Ρώσοι μας έφυγαν, οι περισσότεροι, πάνε Τουρκία, Τινησία, Αίγυπτο. Δηλαδή μεγάλη πτώση από Ρώσια. Ναι, μεγάλη πτώση, πολύ μεγάλη πτώση. Στην Αγία Πελαγία η πτώση από Ρώσια πόσο είναι? Πάνω από 50%.